Δεν σου κρύβω ότι λυπήθηκε και από μισή ομάδα. Και αυτό που λέω δεν είναι ούτε παρηγοριά για την πόλη και για την ομάδα, είναι κάτι που το αισθάνομαι και το πιστεύω. Και λυπήθηκα διότι ο Πανατολικός εκφράζει μία πόλη, εκπροσωπεί μάλλον μία πόλη, που είναι ποδοσφαιρομάδα, μαζεύει πάντα πάρα πολύ κόσμο και δίνει τα τελευταία χρόνια που έχει μια διοίκηση υγιέστατη που είναι συνεπής στις οικονομικές υποχρεώσεις της και δεν έχει ακουστεί κάτι για οικονομικές ατασταλίες, να πάει ο πρόεδρος φυλακή, ο διοικητής φυλακή κτλ. Δηλαδή, το ελληνικό ποδοσφαίρο, η ελληνική μπάλα έχει ανάγκη από τέτοιες ομάδες υγιείς οικονομικά. Το γιατί έπεσε. Πλήρωσε την απειρία του διοκτήτη. Ένας διοκτήτης ο οποίος δεν ήξερε πέντε δρόμους, πέντε κόλπα για να σώσει την ομάδα του. Αντίθετα μια Κέρκυρα, η οποία είχε έναν άνθρωπο χρόνια στο κουρμπέτι με τεράστια πείρα και εννοώ τον δημοσιογράφο τον Λυράκη, ο οποίος ξέρει τα κόσα, ξέρει τα κόλπα. Ο Λεβαδιακός έχει έναν διοκτήτη, ο οποίος είναι στα μέσα και στα έξω και κατάφερε και αυτό να σώσει την ομάδα του. Ο Πανατολικός δεν το έχει αυτό. Ο Πανατολικός είναι ένα διοκτήτη εντελώς άπειρο, εντελώς έξω από την ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Που δεν χρειάζεται απλά να έχει μια καλή ομάδα, αλλά να κάνει και κάποιες κινήσεις σωστές σε εισαγωγικά για να μην βρεθεί στον κρεμό και μετά στον διάδρα. Ο Παπουτσάκης που έπεσε μαζί με τον Πανατολικό πληρώνει τον Καραγεωργίου, ο οποίος ειδικά με τους προκάλεσε πάρα πολύ και το μάνα στο σημάδι. Γενικά όμως εγώ θέλω κρίμα να πέσουν αυτές οι δύο ομάδες που οικονομικά δεν είχαν προκαλέσει κανένα και να σώζονται άλλες που θεωρούνται ομάδες λαμόγια ή μάλλον όχι ομάδες λαμόγια, με ιδιοκτήτες λαμόγια. Οι ομάδες δεν θέλουν τίποτα. Όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα και έκανε ο Πανατολικός κάποιες καλές εμφανίσεις και κάποιες καλές νίκες, κανένας δεν πίστεψε ότι η ομάδα θα βρισκόταν σε αυτό το σημείο ζωτός και θα πέσει. Οι μεταγραφές που έκανε, στην αρχή κάπως έλειξαν, υπήρχε ενθουσιασμός, στην αρχή υπήρχε αυτό της αθλητικής που μετά από 30 τόσα χρόνια ξαναγύρισε η ομάδα. Όταν όμως αυτό εξατμίστηκε, η ομάδα άρχισε να κάνει νερά. Σε αυτό υπεύθυνος φυσικά είναι ο κύριος Μπάμπης. Δηλαδή είναι Μπάμπης Τενές, μόνο το όνομα Μπάμπης φτάνει. Όπως λένε εξατμίσει ο Θεόφιλος. Μπάμπης, ακού Μπάμπης. Και μετά ήρθε ο κύριος Λεμονής, ο μοναδικός σερ στην Ελλάδα, μετά το θάνατο του Μπηδικότσι. Είναι ο κύριος Λεμονής, ο οποίος πήρησε τον κύριο Κοστούλα, 300.000 πήρε για λίγους μήνες. Πήρε κάποια πολλά λεφτά προστάτησα. Δεν είναι πράγματα αυτά. Μετά υπάρχει κάποιος εκεί που θεωρεί το δεξί χέρι του κύριου Κοστούλα, κάποιος κύριος Μπελεγόμης. Οι πληροφορίες μου λένε ότι αυτό ήταν το γενικό κουμάντο, αυτό συμφέρεται κάποιους παίκτες εκεί, όπως για παράδειγμα το Χαριστέα, μα είναι δυνατόν να πάρεις το Χαριστέα. Είναι δυνατόν. Δηλαδή πρέπει να είσαι μεγάλο κορόιδο, πολύ μεγάλο κυρίζι για να φέρεις την ομάδα στο Χαριστέα. Τον έφερε σαν όνομα στην αρχή και εγώ δεν ξέρω πώς τον έφερε. Δεν είναι πράγματα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, διοικητικά δεν πήγε κάτι καλά και τα αναλαμβάνω. Ο Κοστούλας πλήρωσε την απειρία του. Πλήρωσε το ότι δεν έχει μάθει τα κόσα στην μπάλα. Θα
τα μάθει με στιγμή. Αλλά για να μάθεις πρέπει να πας, να πας πρώτα πολλές φαλιάδες. Νομίζω όμως ότι αυτή τη γεύση έχω από τον κόσμο που παίρνει τηλέφωνο κάθε μέρα στις εκπομπές μου, ότι λυπήθηκα πολύ που πήρε ο Παναθηναϊκός. Διότι παραλαμβάνω μια ομάδα εύρωστη οικονομικά, μια ομάδα που μαζεύει κόσμο στο γήπεδο της και εκτός έδρας, και αυτές οι ομάδες είχε ανάγκη τώρα το κόσμο. Για το ρόστερ, τα είπαμε προηγουμένως. Δεν είναι αυτό τώρα το ρόστερ για να βγάλεις όλη τη χρονιά. Εγώ το κουμπάκι προηγουμένως τον κατηγόρησα ότι είναι πονηρός. Όμως, ξέρει το αντικείμενο. Είδε στη μεταγραφέα. Πήγε και έφερε το Σεντίνιο, αγωνίστηκε να τον πάρει από τον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός να δώσει εντολή στον Όφη να τον δώσει στον Ολυμπιακό. Είδε τι πρόσωπο του Σεντίνιο στο δεύτερο γύρο. Αφού έσυψε ο πρώτο τον Όφη στον πρώτο γύρο, πήγε στον Ολυμπιακό στο δεύτερο γύρο και έσυψε και τον Ολυμπιακό. Είδε τον Απολεόνι. Είχε 2-3 χαφ πάρα πολύ καλά. Έκανε καλές νόστιμες μεταγραφές. Ξέρει το αντικείμενο ο Κουμπότης. Το ξέρω το αντικείμενο. Και συν την Αθηνά και Χειρακίνη. Δηλαδή, τι καλές κινήσεις έκανε στο μεταγραφικό τομέα και από την άλλη παιδιά έδωσε και παρασκηνιακά. Ναι, αυτό στην ομάδα του. Έτσι. Ο Κοστόλος δεν είχε αυτή την παιδιά. Μου πες για την Νίκη Λεμονή. Ποιος στενέ στο Άκη πριν λεμονείς. Μα είναι δυνατόν να το λεμονείς. Και θα σου πάει 300 χιλιάρικα. Και όταν η ομάδα έπεσε, ήταν δηλαδή φατενό ότι θα πέσει, να βγαίνει να λέει δεν μας πειράζει του χρόνου, είμαστε έτοιμοι να ξαναδεύουμε. Δηλαδή, κύριε Λεμονή, τι έκανες εκεί. Έστειλες μήνυμα στον Κοστούλα ότι του χρόνου πάλι εδώ να σε ψηρίσω. Αυτό έκανες, κύριε Λεμονή.